εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ώρα που πολλοί Αμερικανοί φοιτητές ή φοιτητές άλλων χωρών που σπουδάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ασπάζονται το Ισλάμ. Η απάντηση βέβαια από διανοητή του μουσουλμανισμού που μένει στη Βρετανία ήρθε διαδικτυακά και δεν ήταν αυτή που πολλοί από τους υποστηρικτές τους θα περίμεναν. Έτσι τονίζει ότι ο Αλλάχ δεν δίνει τη νίκη στους Παλαιστίνιους, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπει στους Ισραηλινούς να νικούν, γιατί τους Παλαιστίνιους υποστηρίζουν πολλοί ΛΟΑΤΚΙ. Από τη Νέα Υόρκη έως και το Λος Άντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περασμένα 24 ώρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με σκηνές βίας και αναταραχής. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ώρες στο πλαίσιο των αστυνομικών επεμβάσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ένας αστυνομικός από το τμήμα της Νέας Υόρκης πυροβόλησε κατά λάθος με το όπλο του σε αίθουσα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης στην Πανεπιστημίου Πόλη του Κολούμπια την Τρίτη. Ωστόσο, κανείς δεν τραυματίστηκε. Για το ίδιο περιστατικό, η New York Post ανέφερε πως η σφαίρα από το όπλο του αστυνομικού κατέληξε σε τοίχο λίγα μέτρα μακριά. Οι φοιτητές ζητούν από τα πανεπιστήμια να καταδικάσουν την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να διακόψουν τα συμβόλαια που διατηρούν με εταιρείες όπλων, που προμηθεύουν το Ισραήλ για να μπορεί να πολεμάει. Το θέμα όμως δεν σταματά εδώ. Αποκτά άλλες ανησυχητικές διαστάσεις, αφού εκατοντάδες είναι οι φοιτητές που φαινομενικά τουλάχιστον ασπάζονται το Ισλάμ, προσκυνώντας όπως επιτάσσει το μουσουλμανικό δόγμα. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς όπως αναφέρεται πολλοί εκ των φοιτητών αυτών μπορεί να περάσουν στο ριζοσπαστικό Ισλάμ με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.